Εδώ είμαστε λοιπόν, Ράδιο Φάρσα 91,8 και τον Έρωτα Πρασές Φρασές με την Αταλία Κοτσάκη. Τον Έρωτα Πρασές Φρασές τον έχω φυτεμένο. Τον Έρωτα Πρασές Φρασές τον έχω φυτεμένο. Παρασκευή σήμερα και θα κάνουμε παρέα 6 με 8 κλασικά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα με θέμα τη γυναικεία παρουσία στη μουσική παράδοση της Κρήτης. Μέσα από νανουρίσματα, μυρολόγια, μαντινάδες της νύφης, αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο και άλλα πολλά. Λίρες, βιολιά λοιπόν και ιδιαίτερες φωνές από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι θα γεμίσουν το απογευματινό μας δίωρο. Την καλησπέρα μας στο Μανώλη Γιακουμάκη. Να πούμε ότι η Μαριαλένα Κοτσάκη, η αδερφή μου φυσικά, θα επισημάνει 2-3 στοιχεία για την κάθε ερμηνεύτρια του κάθε κομματιού που θα ακούμε. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με Νίκη Ξυλούρη, Καρδιά είναι εκείνη και πονή. Ανιψιά του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη και κόρη του σπουδαίου Λιράρη Ψαραντώνη, η Νίκη Ξυλούρη παίζει κρουστά, συνθέτει και ερμηνεύει στο πλευρό του πατέρα της, ενώ παράλληλα χαράσει τα προσωπικά μουσικά της βήματα και πέρα από την κριτική παράδοση. Όταν την ρώτησαν, έχετε σκεφτεί ποτέ να ξεφύγετε από την παραδοσιακή μουσική, εκείνη απάντησε, ναι, το έχω σκεφτεί, είμαι ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο. Φυσικά η παράδοση συμβάλλει σημαντικά στο να έχεις μια αναφορά για το ποιος είσαι και από πού προέρχεσαι, ούτως ή άλλως όμως την κουβαλάς, είναι σαν ιδίωμα, είναι ο τόπος σου. Ναι, δεν το αποκλείω να ασχοληθώ και με κάποιο άλλο είδος μουσικής και υπάρχουν πολλοί ήχοι που μου αρέσουν. Πάμε να το ακούσουμε από την αρχή το κομμάτι, να το ευχαριστηθούμε. Thank you.
Πολλά πολλά χαιρετισμότα να στείλουμε στο Μανώλη μας, το Μπομπολάκι, να είναι πάντα καλά. Πάμε να συνεχίσουμε με Μαρίνα Δακανάλη και Ανογιαννή Γυναίκα, αφού μας πει πρώτα η Μαρία Λένη δύο-τρία λόγια. Γεννημένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, η Μαρίνα Δακανάλη σπούδασε θεωρητικά και πιάνο στον προοδευτικό οδείο του Ηρακλείου και έχει διακριθεί σε παγκρίτιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς παραδοσιακού και έντεχνου τραγουδιού. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Σοκράτη Μάλαμα, τον Μίτσο Σταυρακάκη, τον Δημήτρη Μπασλάμ και τον Γιώργη Βρέντζο. Η Μαρίνα Δακανάλη πιστεύει ότι ο λυρισμός υπάρχει παντού και σε οτιδήποτε. Και πάμε να συνεχίσουμε με Μαρίνα Κακλίτα Βάσανα, αφού ακούσαμε Μαρίνα Δαγανάλη, Ανογιαννή Γυναίκα. Να τα περάσω και να έρθω.
σε σένα. Ακούσαμε τη Μαρίνα Κακλή, κόρη του Μανώλη Κακλή, μια σπουδαία φωνή που χάθηκε νωρίς. Ηχογράφησε το δίσκο «Ελπίδας Φως» με τον Νίκο Αλεφαντινό και μας άφησε μια παρακαταθήκη. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Λαΐνα, το λέει εδώ, Κινιόβι. Μια ακολουθία μπαρμπουνιού. Πάμε. Πολλά τα χαιρετίσματά μας επίσης στο Μάνο Κατσαρό.
Ακούσαμε Στέλιο Λαϊνάκη και Νιώβη. Και πάμε να συνεχίσουμε με Ασπασία Παπαδάκη. Η Ασπασία Παπαδάκη γεννήθηκε το 1932 στο χωριό Πλάκα της επαρχίας Αποκορών Χανίων. Η οικογένειά της έχει να επιδείξει ένα πλούσιο κατάλογο με λαϊκούς μουσικούς, βιολάτορες, λυράριδες, λαουτιέριδες και τραγουδιστές. Ο πατέρας της, Φραγκιός Παπαδάκης, έπαιζε λαγούτο και ήταν αδελφός του ξακοστού λυράρη Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού. Η Ασπασία Παπαδάκη ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1962 σε ηλικία 30 ετών ένα δίσκο 45 στροφών που περιείχε το συρτό με τίτλο «Παράξενο πουλί».
Ασπασία Παπαδάκη, λοιπόν, η νύχτα έχει βάσανα. Και πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ, Ράδιο Φάρος 91,8 και τον Έρωτα Πρασές Φρασές. Ακούτε Ράδιο Φάρος 91,8. Επιστρέψαμε λοιπόν, Ράδιο Φάρος 91,8 και τον Έρωτα Πρασές Φρασές με την Αταλία Κοτσάκη. Να πούμε πάλι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο αφιέρωμα με θέμα τη γυναικεία παρουσία στη μουσική παράδοση της Κρήτης. Γι' αυτό το μισάωρο πάμε να ξεκινήσουμε με Αρετή Καμιλάκη. Πρόκειται για μια δεξιοτέχνη βιολίστρια από την Κίσαμο, φοιτήσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και πραγματοποίησε την πτυχιακή εργασία με θέμα οργανική μουσική παράδοση της επαρχίας Κισάμου. Ασχολείται με τη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής ως καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και συγκαταλέγεται στους καταξιωμένους καλλιτέχνες του είδους. Ακούμε τη δεξιοτέχνη βιολίστρια Αρετή Καμιλάκη από την Κίσαμο σε μια μοναδική σειρά που συρτά στο λαούτο ο Γιάννης Κουλάς και στο τραγούδι ο Κωστής Κυριτσάκης. Επισημάνουμε φυσικά ότι κάθε γυναίκα παλιότερα έγινε γνωστή λόγω του ότι είχε κάποιο αδερφό ή συγγενή στο χώρο. Έτσι θα λέγαμε επισκιαζόταν από όλο αυτό. Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση πια και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, καθώς η γυναίκα της Κρήτης έχει κατακτήσει τη θέση της στη μουσική σκηνή. Θα βαστούνται.
Πάμε να συνεχίσουμε με Παπαδιό Τζιρί. Κάτι πολύ αγαπημένο, νανούρισμα Κριτσά. Άϊπνε και πάρε το κι αμέτω στα περβόλια και γέμισε τούτη ποδιά τριάντα φύλλα και ρόδα τα ρόδα να τζιμάνας του τα κρίνα του κυρούντου και τα άσπρα τριάντα φύλλα ας είναι του νονούντου. Μα έλα Παναγία μου, έλα και κοίμησε το και γλυκό ξύπνησε μου το και ύστερα φέρε μου το. Ακούσαμε μια γυναίκα της Κριτσάς, την Παπαδιό Τζιρί, που έχει γράψει πλήθος μαντινάδων, από τις οποίες κάποιες έχει δώσει και στο Τριμήτρης Γουρό. Θα θέλαμε να πούμε ότι γενικά η γυναίκα στον κόσμο της δημοτικής ποίησης είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό είναι της γυναίκας ως ιέρια στις διαβατήριες τελετές, όπως ακούσαμε και πιο πριν, τα νανουρίσματα που σχετίζονται με τη γέννηση, τα τραγούδια του γάμου ή ακόμα και τα μυρολόγια. Και πάμε να συνεχίσουμε με Ευγενία Τόλη, «Νύχτα μ' αρέσει».
νύχτα μ' αρέσει η ευγενή ατόλη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, κατάγεται από την πλευρά του πατέρα της από την Πρέβεζα και από τη μητέρα της από την Κίσαμο. Μεγαλώνοντας τη συγκινούσε όλο και περισσότερο η δημοτική μουσική. Λέει ότι ξεκίνησα να τραγουδώ στα παιδικά μου χρόνια. Έχω πολύ έντονα χαραγμένες μνήμες από τα Γλέντια στον Πλάτανο και άλλα μέρη της Κισάμου με τοπικούς μουσικούς, τους Καρεφίλιδες, τον Κουνέλη, τον Καρμπαδάκη, τον Ναύτη, τον Κουτσουρέλη. Οι γυναίκες του χωριού μας θεωρώ πως συμμετείχαν σημαντικά στα κοινωνικά δρόμενα και περισσότερο στα οικογενειακά, κυρίως με τραγούδι και χορό. Ωστόσο, αυτός τους ο ρόλος στο Γλέντι δεν εκφραζόταν σε δημόσιους χώρους και σε μεγαλύτερες κοινωνικές συναισθιάσεις. Πάμε να συνεχίσουμε με Σπύρο και Χρυσούλα Σφουγιοργάκη. Να πούμε ότι η Χρυσούλα την βλέπουμε βασικά σε πολλές ηχογραφήσεις δίσκων που είχε συνοδεύσει το Σπύρο, γνωστό λιράρι και μαθητή του Αλέκου Καραβίτη. Πάμε να τους ακούσουμε. Μα αγαπώ σε μάτια μου. Μα αγαπώ σε μάτια μου. Από δίκα και φτάνει. Από δίκα και φτάνει. Μη θες αγάπη, μη θες αγάπη πιο πολύ. Μη θες αγάπη πιο πολύ, γιατί η καρδιά δεν βγάνει, γιατί η καρδιά δεν βγάνει. Σπύρος και Χρυσούλα Σφουγιοργάκη, τη μάνα μου την αγαπώ. Πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό για σήμερα και επιστρέφουμε. Ακούτε Ράδιο Φάρος 91,8. Επιστρέψαμε λοιπόν, Ράδιο Φάρος 91,8 και τον έρωτα πρασές με την Αταλία Κοτσάκη. Συνεχίζουμε με το πολύ όμορφο μας αφιέρωμα με θέμα τη γυναικεία παρουσία στη μουσική παράδοση της Κρήτης. Πάμε να ξεκινήσουμε για τώρα με Μαρία Φασουλάκη, Βάνο σύντροφο τον ήλιο. Να πούμε ότι είναι μια νέα φωνή της Κρήτης που ζει στο Ηράκλειο, παίζει κρουστά και συνεργάζεται με αρκετούς μουσικούς όπως τον Γιάννη Παξιμαδάκη και τον Δημήτρη Σγουρό.
σύντροφο τον ήλιο, το φεγγάρι τέρι σου. Κάνω σύντροφο τον ήλιο, το φεγγάρι τέρι σου. Η ζωή και ο θάνατος μου βρίσκονται στο χέρι σου. Μαρία Φασουλάκη και στη λύρα Δημήτρης Γουρός. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Λαβρεντία Μπερνιδάκη. Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο με καταγωγή από το χωριό Άνω Μαλάκη το 1915 και ήταν αδελφή του επίσης τραγουδιστή Γιάννη Μπερνιδάκη. Πρόκειται για μια γυναίκα σύμβολο, μιας και εκτός από την γλυκόλαλη φωνή της, τη χαρακτηρίζει ένα απερίγραπτο ήθος. Αδερφή του Αηδονιού της Κρήτης, Μπαξεβάνη Ρεθύμνης. Εκτός από την υπέροχη φωνή της, έπαιζε και πολύ καλά μαντολίνο. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που ανέβηκε σε κριτικό πάλκο και έπαιξε λύρα και η πρώτη γυναίκα που ηχογραφήθηκε σε δίσκο κριτικής παραδοσιακής μουσικής. Η καλήφωνη Λαβρεντία αξίζει να πούμε ότι συνεργάστηκε με τον εξαίσιο μπουλγαρίστα από το Ρέθυμνο, Στέλιο Φουσταλιεράκη, η Φουσταλιέρη, με τον οποίο ηχογράφησε συνολικά 3 δίσκους. Το 1947 ηχογράφησαν το Συρτό, Κρυφά για σένα θα πονώ. Ας το ακούσουμε. Μουσική.
Θα λιώνω αμάν αμάν και φανέρα θα λιώνω. Αχ, δε με πονείς κι άνθρωπος δε θα φανταστεί, θα φανταστεί. Πως δε θ' αγάπεις πόνο, αι δε σ' αμάν, πως δε θ' αγάπεις πόνο. Πόνο μου δε λέω σε κανένα, δε λέω σε κανένα. Λαβρεντία Μπερνιδάκη, σύνθεση Στέλιου Σαλιέρη, ο οποίος παίζει και τον Βουλγαρί. Πάμε να συνεχίσουμε με Βούλα Στρατάκη, αδερφή Νίκου και Γιώργου Στρατάκη, υπέροχη φωνή. Πάμε να την ακούσουμε.
αγάπη, για μια αγάπη τραγουδώ. Αμάν, αμάν. Για μια αγάπη τραγουδώ να πνίξω το καημό. Γιατί λαλούνε, γιατί λαλούνε τα βουνά. Βούλα και Νίκο Στρατάκη, στο στάδιο που με έφερε πολλά πολλά τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο Τριανταφύλου και φυσικά στον Νίκο Ποντικάκη. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλέκο Καραβίτη και τις κόρες του, Συρτός της Αγάπης. Ένας πολύ γλυκός συρτός, πάμε να τον ακούσουμε. Αυτός δεν είναι πόνος. Άιδε στα μάνα, μάνα, μάν, μα να πονείς και να μην λες, μα να πονείς και να μην λες. Και να το ξέρεις μόνος. Πρωτούσι με ποιον αγαπώ, μα απάντηση δεν δίνω, μα απάντηση δεν δίνω. Δε μαρτυρώ το θησαυρό που στην καρδιά μου κρύβω, που στην καρδιά μου κρύβω.
Μεγάλος Αλέκος Καραβίτης με τις κόρες του, Συρτώσεις Αγάπης. Πάμε να συνεχίσουμε με Μαρία Σκορδαλού, Γλυκά που βγαίνει από το βουνό. Μαρία Σκορδαλού, Γλυκά που βγαίνει από το βουνό. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα και επιστρέφουμε. Ακούτε Ράδιο Φάρος 91,8. Όλες οι μέρες του, όλες οι μέρες του Θεού, καλές και ευλόημε, καλές και ευλόημενες σαν την είμαι έρατσι, σαν την ημέρατσι λαμπρή. Σαν την ημέρα τσι, σαν την ημέρα τσι λαμπρής, άλλη καμιά δε μια, άλλη καμιά δε μοιάζει από φύλλο το, απούχει φύλλο.
το απούχη φίλο το γκαλί δίκους τσιπέ. Δικούς τσιπερμαζώνει κι απούχει γιο ως την ξέ κι απούχει γιο ως την ξενιθιά κι απούχει γιο ως την ξέ κι απούχει γιο στην ξενιθιά. Γράφει του γράφει να, γράφει του γράφει να έρθει για την ΕΠΑ. Αραπώ για την ΕΠΑ. Ξανάστασης το θείο φως. Ξανάστασης, ξανάστασης το θείο φως. Ξανάστασης το θείο φως. Να έχουμε συντροφιά μας. Να έχουμε συντροφιά μας. Να έχουμε συντροφιά μας. Αγγέλη να είναι δίπλα μας. Αμάν, αμάν, αγγέλη να είναι δίπλα μας. Αγγέλη να είναι δίπλα μας. Σουλά τα βήματα μας. Αμάν, σουλά τα βήματα μας. Χριστός Ανέστη. Αγιώτος Ανέστη. Ευχαριστούμε, ρε Ευγενία. Την ακούσαμε και πιο πριν, την ακούμε... Την ακούσαμε και τώρα, Ευγενία Τόλη, αγαπημένη. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε την Ευσεβία Παναγιωτάκη, η οποία γεννήθηκε στο χωριό Επισκοπή Παιδιάδος το 1937. Το τραγούδι της άρεσε από πολύ μικρή, συμμετείχε σε κοινωνικά γεγονότα του χωριού της τραγουδώντας. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 10 της χρόνια και μετά έχει συμμετάσχει σε περίπου 300 στολισμούς νυφών στο χωριό της Επισκοπής, τραγουδώντας τους μαντινάδες στον παραδοσιακό σκοπό του γάμου που συναντάμε στην περιοχή της Παιδιάδας. Ας την ακούσουμε τώρα μαζί με τον Ηρακλή και τον Γιώργο Σταυρουλάκη. Ακούσαμε την Ευσεβία Παναγιωτάκη σε ένα σκοπό της νύφης. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα μυρολόι.
Πάνω σε θωρό πουλιό μου, αγρίμι το μαδάρο και δικό μου. Πού πας με τέτοια άνοιξη καλέ μου, πού πας με τέτοιο ήλιο ακριβέ μου. Δεν τα ψηφάς τα δάκρυα εμέ και εκείνη. Πού πας με τέτοια να άνοιξη καλέ μου, πού πας με τέτοιον ήλιο αχ κρυβέ μου. Χαιρέτηξε την έτη μαύρη. Κι αύρι στη σιδεροπόρτα κλεισμένη, που πίσω στέκει εκείνη δακρυσμένη. Το δρόμο το μεγάλο να ξεχωρίσει το δικό σου ζάλο. Πού πας με τέτοια να άνοιξη καλέ μου, πού πας με τέτοιον ήλιο αχ κρυβέ μου. Μυρολόγια ακούμε σε όλη την Ελλάδα, μα ιδιαίτερη παράδοση έχουν τα Νόγια, όπου η γυναίκα θεραπεύει τον πόνο της μέσα από τη μουσική. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Σπυριδούλα το Δουδάκι, δεντρή που δεν σου μέλεται. Δεν τρίβουνε σου μελέτε να φας από
Η Σπυριδούλα του Δουδάκη ζει στο Ηράκλειο και ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική από τη δεκαετία του 80. Να πούμε επίσης ότι συμμετείχε στο συγκρότημα Λαβύρινθος και τραγουδάει στον ομώνυμο δίσκο μαζί με τον Βασίλη Σταυρακάκη, ενώ έχει κάνει και συμμετοχές σε δίσκο του Ροζ Ντέιλι και του Μιχάλη Σταυρακάκη. Πάμε να ακούσουμε για άλλη μία φορά αγαπημένη Νίκη Ξυλούρη, Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος να είναι Ξυλούρι, όλος ο κόσμος. Και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και το σημερινό μας αφιέρωμα με την Φωτούλα Πολυχρονάκη. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως ήταν η
σημαντικότερη γυναικεία φωνή της Κισάμου. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν εδώ, σε ένα τραγούδι, το «Χάνω τα λογικά μου», αγαπημένο, που υπάρχει στο δίσκο του Μιχάλη Κουνέλη. Πάμε να την ακούσουμε. Όταν σε δω δεν ξέρω η τάχ, όταν σε δω χάνω τα λόγικά μου. Έλα, χάνω τα λόγικά μου. Χέρια και πόδια τρεμούνε, χέρια και πόδια, χέρια και πόδια τρεμούνε. Χέρια και πόδια τρεμούνε, μα ακόμα κι η καρδιά μου. Έλα, μ' ακόμα κι η καρδιά μου. Αμάν, τρέμει η καρδιά μου, τρέμει η καρδιά μου, τρέμει η καρδιά μου σας εδώ. Έλα να περπατάς τη στράτα. Μος τρέμει το πετρόψαρο. Μος τρέμει το πετρόψαρο. Άμα πιαστείς την τράτα. Έλα, άμα πιαστείς την τράτα. Φωτούλα Πολυχρονάκη, «Χάνω τα λογικά μου», από το δίσκο του Μιχάλη Κουνέλη, εδώ Χανιά. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πολλά πολλά τα χαιρετίσματά μας στον Ξενοφό, να ξαναπούμε. Και έτσι κλείνει κάπως η εκπομπή μας σήμερα με θέμα την γυναικεία παρουσία στη μουσική παράδοση. Οι γυναίκες λοιπόν στην μουσική παράδοση της Κρήτης έχουν προσφέρει και θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Έλα να κόψεις
Ακολουθεί η εκπομπή Κισαμίτικη Δρόμη με τον αγαπημένο Μανώλη Γιακουμάκη. Μείνετε συντονισμένοι όλοι εδώ στο Ράδιο Φάρος 91,8. Κόψη στο κλαδί που σου χομπολιασμένο. Έλα να κόψει στο κλαδί που σου χομπολιασμένο.